Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι σωστά στο ραδιοφωνικό σταθμό Γαλαξία FM, πάντα στην εκπομπή Προβληματισμοί που επιμέλειται και παρουσιάζει ο Χάρης Μαρκάτος μέσα από την πόλη της Άμφισσας, την πρωτεύουσα του Δήμου Δελφών, την πρωτεύουσα της Φωκίδας. Να πω καλημέρα αμέσως στον εκλεκτό καλεσμένο μου, τον δεύτερο στη σειρά της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, πρόεδρο του ΕΠΑΜ Οικονομολόγο. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Αφορμή λοιπόν που έχουμε να μιλήσουμε είναι η πρόσκληση που σας έχουν απευθύνει σε μια ανοιχτή ομιλία, συζήτηση με θέμα η συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ερήμωση της ορεινής Φωκίδας, και βέβαια υπάρχει διέξοδος και προοπτική, όπως θα αναφερθεί και θα συζητηθεί στο θέμα αυτό. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε στην ορεινή Φωκίδα, σε μια περιοχή η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ θα μου πείτε τώρα όλη η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά δι ιδιαίτερα εκεί είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, θα έρθετε αύριο, 7.30 ώρα το απόγευμα είναι αυτή η ομιλία, στον ξενώνα Μαυρολιθάρι της κοινότητας Μαυρολιθαρίου του Δήμου Δελφών. Ακριβώς. Κύριος ομιλητής είστε εσείς, κύριε Καζάκη, ναι, και σας ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα απλά έτσι να μας πείτε δύο πληροφορίες. Εχθές το βράδυ ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης. Βάλτε μας λίγο έτσι στο θέμα, διότι ξέρετε, πέρασε στα ψηλά λόγω της πρότασης μομφής που έγινε στην κυβέρνηση, ναι, ενώ ουσιαστικά σε αυτό το νομοσχέδιο, στο πολυνομοσχέδιο, περάσανε πολλά κακά. Είστε πολύ καλός γνώστης και τα γνωρίζετε. Εδώ, επιγραμματικά, μάλιστα, για να μπορέσουμε να... Γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Το τεράστιο το θέμα, το ξέρω, το ξέρω. Στην πραγματικότητα έχουμε τέταρτο μνημόνιο πλέον. Αυτό. Να καταλάβει ο κόσμος. Μνημόνιο με τέταρτη δανειακή σύμβαση, η οποία περνάει αβλεπή. Δηλαδή, λόγω της υπόθεσης των Σκοπίων και της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, δεν έγινε συζήτηση. Έτσι. Πέρασε στον τούκο. Να με συγχωρείτε, νομίζω ότι όλη η φασαρία γίνεται μόνο και γι' αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση και επέλεξε να φέρει τη Συμφωνία των Σκοπίων ακριβώς αυτές τις μέρες. Έτσι, για να μην ακουστεί τίποτα. Καλά, ότι θα δημιουργηθεί ένας, πώς να το πούμε, θα ξεσηκώθει η οργή του κόσμου και θα ασχοληθεί με αυτό για να μην καταλάβει τι περνάνε στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο. Μάλιστα. Με το πολυνομοσχέδιο, ουσιαστικά, καλείται το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα να πληρώνει επιπλέον 2.500 ευρώ κατέτος, επιπλέον αυτών που πληρώνει, σε έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για να επιτευχθεί το περίφημο κρατικό πλεώνασμα ή πρωτογενές πλεώνασμα που θέλουν οι δανειστές. Επιπλέον 2.500. Το δεύτερο είναι ότι πάμε σε νέα ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, που αυτή τη φορά θα γίνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Μάλιστα. Και ξένα funds, στα οποία θα εγγυηθούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες δια του κράτους, με εγγυητικές επιστολές του κράτους. Μάλιστα. Και αυτό αυτή τη φορά βεβαίως θα γίνει με τέτοιους όρους καταχρηστικούς, που όπως όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει να γίνει. Τώρα, γιατί παρεμβαίνουν τα ξένα funds? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να αλλάξει η μορφολογία των τραπεζών, και δεύτερον, για να βάλουν χέρι στις περιουσίες των δανειοληπτών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Γι' αυτό κιόλας πέρασε στο πολυνομοσχέδιο ουσιαστικά η κατάλυση του νόμου Κατσέλη. Ναι, το η προστασία, η προστασία. Βαθμό, βεβαίως, τους όποιους δανειολήπτες είχαν πρόβλημα εξυπηρέτηση κόκκινων δανείων, δηλαδή των δανείων τους. Το τρίτο είναι ότι από εδώ και μπρος πλέον το κράτος δεν έχει καμία αρμοδιότητα δημοσιονομική. Μόνο μία. Να εκδίδει κρατικές επιστολές. Κρατικές εγγυητικές επιστολές. Μάλιστα. Είτε προς εταιρείες, επενδυτές δηλαδή. Μάλιστα. Είτε προς τους δανειστές για δάνεια κτλ. Μόνο αυτή τη λειτουργία έχει. Και το κρατικό λογιστήριο δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα εκτός από τη διαχείριση αυτών των εγγυητικών επιστολών. Όλα τα άλλα, μάλιστα, περνάνε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Η οποία ουσιαστικά τι κάνει, διορίζεται ή ρυθμίζεται. Εισπράττει ό,τι εισπράττει το ελληνικό κράτος. Μάλιστα, και αποδίδονται. Συμπεριλαμβανομένων. Και ακόμη και των, πώς να το πούμε,
αυτών των κλήσεων που κόβει η τροχέα. Ακόμα και αυτό, μάλιστα. Ακόμη και αυτό, τα εισπράττει όλα, τα οποία τα δίνει, τα καταθέτει σε έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος λέγεται ενιαίος λογαριασμός θησαυροφυλακίου, και τον οποίο το διαχειρίζονται αποκλειστικά οι δανειστές. Αυτό είναι το θέμα, αυτό ήθελα να ακούσω να πει, να καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για ένα κράτος παρία τελικά. Ναι, δεν υπάρχει, είναι βιτρίνα, άδειο πουκάμισο, πώς να το πούμε. Λοιπόν, πού πάμε φυσικά, κύριε Καζάκη, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχουν συμβεί συγκλονιστικά πράγματα. Έχουν ανατρέψει τα πάντα όσον αφορά την πατρίδα μας, τη χώρα μας. Κοιτάξτε, να σας το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μάλιστα, με τη διεθνή κοινότητα, κράτος υφίσταται όταν συντρέχουν τέσσερις παράμετροι. Το πρώτο έχει δεδομένο πληθυσμό. Ποιος είναι ο πληθυσμός μας ακριβώς αυτή τη στιγμή? Έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Χώρια το πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Με τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος που διαχείρισης του ζητήματος. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει το κράτος να έχει δεδομένη γεωγραφική εθνική επικράτεια. Ποια είναι η εθνική επικράτεια αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, όταν πέρα από τη συμφωνία με τα Σκόπια, ολόκληρη όλα τα δικαιώματα της ελληνικής πολιτείας, της χώρας, των Ελλήνων μας, δηλαδή, μάλιστα, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, συν τα σύνορα, χωρικά ύδατα, ένα αέριος χώρος κτλ., εκχωρείται σε μια ιδιωτική εταιρεία, την ελεγόμενη εταιρεία ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας, μάλιστα, η οποία μάλιστα θα υπογράφει συμφωνίες δανεισμού με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό με υπόχρεο το ελληνικό κράτος, χωρίς το ελληνικό κράτος να μπορεί να παρεύει. Λοιπόν, τρίτο, ότι πρέπει να είναι δικής μας επιλογής το ποια κυβέρνηση κυβερνάει αυτή τη χώρα, είναι δικής μας επιλογής. Και τι μπορεί να κάνει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και τι μπορεί να κάνει πλέον αυτή η κυβέρνηση? Αυτό απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει χωρίσει τα πάντα, μάλιστα, και να επιλέγουμε, δεν επιλέγουμε, το ίδιο και το αυτό. Διακοσμητικό στοιχείο. Είναι, έχουμε να έχουμε ελευθερία διεθνών σχέσεων. Ειλικρινά τώρα, σοβαρολογούμε. Όταν αυτή τη στιγμή οι σύμμαχοί μας και οι δανειστές μας μας έχουν εξαναγκάσει να αναιρέσουμε τόσο τη συνθήκη της Λοζάνης απέναντι στην Τουρκία. Στην πράξη εννοώ. Μάλιστα. Με αυτά που βλέπουμε. Όσο και τις συνθήκες του Βουκουρεστίου που καθορίστηκαν τα σύνορα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους το 2013. Με τη συμφωνία των Σκοπίων, αυτό γίνεται. Πέρα όλων των άλλων βεβαίως που γνωρίζουμε. Αυτό γίνεται. Αναθεωρείται η θεμελιώδη συμφωνία για τα βόρεια σύνορά μας. Έτσι. Έτσι. Και ανοίγει και η όρεξη, λοιπόν, για τους υπόλοιπους. Και ανοίγει και η όρεξη για τους υπόλοιπους, κύριε Καζάκη. Βέβαια, κοίταξε. Όταν βάλεις ένα τεράστιο πολιτήριο στη χώρα σου, με συγχωρείτε, οποιοδήποτε απατεωνίσκος ή απατεώνας ή οποιαδήποτε συμμορία κοινού ποινικού δικαίου, της ανοίγει την όρεξη. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Η κοινή λογική τι λέει? Δυστυχώς. Δυστυχώς ζούμε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα, για το έθνος, για τη χώρα μας. Ξαναλέω ότι η απειλή που αυτή τη στιγμή πλέον ολοκληρώνεται, γιατί αυτή σιγά σιγά οικοδομήθηκε όλα αυτά τα τελευταία 8 χρόνια με τα μνημόνια. Μάλιστα. Σήμερα ολοκληρώνεται πλέον. Αυτή η απειλή είναι τόσο μεγάλη για τη χώρα μας, όσο ποτέ ξανά δεν έχει αντιμετωπίσει η Ελλάδα, είτε σε ειρηνική περίοδο, είτε σε εμπόλεμη περίοδο. Πρόκειται για την υπόσταση του ελληνικού κράτους. Ακριβώς. Την ίδια την υπόσταση, πώς να το πούμε, της εθνικής αυτοδιάθεσης των Ελλήνων. Μάλιστα. Ούτε καν του κράτους, των ίδιων των Ελλήνων. Μάλιστα. Τρομακτικό. Τρομακτικό ακούγεται και πραγματικά ειλικρινά σας μιλάω, επειδή αυτές οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Εμείς βέβαια θα είμαστε το Σάββατο στο συλλαλητήριο και μάλιστα έμαθα ότι 2 η ώρα το μεσημέρι προσπαθούν να το τελειώσουν τάκα-τάκα το πράγμα, να μην βραδιάσει. Θα πρέπει να είμαστε εκεί. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο εχθρός και τι διεκδικούμε. Με καταλαβαίνετε? Βεβαίως. Τι διεκδικούμε? Γιατί διαφορετικά, εάν απλά μείνουμε στη διαμαρτυρία, η διαμαρτυρία θα είναι μέθοδος εκτόνωσης. Άλλωστε αυτό θέλουν να κάνουν η κυβέρνηση και, αν θέλετε, η συζήτηση και με τα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή. Τι να κάνει? Να ρίξει τη σφαλιάρα στον κόσμο. Να του πει: δεν πάει να χτυπιέσαι εσύ κάτω. Εγώ θα το κάνω.
τι μπορείς να μου κάνεις. Προσφάτως ο κύριος Πολάκης το είπε εφθαρσός. Εφόσον δεν μας δείχνει κανένας, άρα συμφωνούν με την πολιτική μας. Τι μας λέτε ότι διαμαρτύρεται ο λαός? Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ή διεκδικούμε και παίρνουμε την πατρίδα μας πίσω, και γι' αυτό άλλωστε νιώθω μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι στο Μαυρολιθάρι το Σάββατο, σε μια περιοχή όπου πραγματικά, να το πούμε, γεννήθηκε στα ορεινά της Φωκίδας, αλλά και γενικότητα της Θερεάς, όπως και του Μεωριά, γεννήθηκε ο πατριωτισμός του Έλληνα. Έτσι. Στην πράξη, όχι στη θεωρία. Έτσι. Γεννήθηκε, είναι το λίκνο του εκεί. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι, αυτό που έμαθα το προηγούμενο καλοκαίρι που βρέθηκα πάλι στα ορεινά της Φωκίδας. Όταν η επανάσταση του 22, του 1922, μάλιστα, που έδειξε το βασιλιά μετά την καταστροφή και την τραγωδία που υπέστη ο ελληνισμός την εποχή εκείνη, μάλιστα, προσπάθησε να επιβεβαιώσει τον εαυτό της και να πιάσει την κόκκινη κλωστή από το 1821, ξέρετε τι έκανε, τι κάνανε. Ο πλαστήρας μαζί με τα στελέχη του ανέβηκε πάνω και έκανε περιοδεία στα χωριά των Βαρδουσίων. Μάλιστα. Στον Αθανάσιο Διάκο, βεβαίως, στο Μαυρολιθάρι και τα λοιπά, ναι, ναι. Λέγοντας ότι στα 100 χρόνια της Επανάστασης επαναβεβαιώνεται η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία των Ελλήνων. Λοιπόν, στα 200 πολύ χρόνια επίκαιρο, τώρα που πλησιάζουν, πολύ επίκαιρο, πολύ επίκαιρο. Έτσι ακριβώς, στα 200 χρόνια τώρα που πλησιάζουν, στο χέρι μας είναι να ανακτήσουμε την ελευθερία μας. Έτσι. Και την εθνική μας ανεξαρτησία. Έτσι. Ελπίζω και εύχομαι αύριο Σάββατο 16 του μήνα, στις 7.30 ώρα που θα βρίσκεστε στο Μαυρολιθάρι, να ακούσετε και να λάβετε αυτό το μήνυμα, κύριε Καζάκη. Και εγώ αυτό ελπίζω, και βέβαια εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, δεν είμαστε από εκείνους τους, πώς να το πούμε, τους γνωστούς πολιτικούς που περνάμε και εξαφανιζόμαστε. Είμαστε εδώ, είμαστε συνέχεια εδώ, γιατί το καθήκον μας είναι πατριωτικό. Δεν είναι να καθίσουμε σε ένα ωραίο θόκο και να πούμε αυτό που μας λένε όλοι. Δυστυχώς δεν γίνεται. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, πρόεδρο του ΕΠΑΜ, ενιαίου παλαϊκού μετόπου και οικονομολόγος στο επάγγελμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα που λέτε. Και επίσης το γεγονός ότι έρχεστε σε αυτή την ερημωμένη ορεινή περιοχή της Φωκίδας. Πραγματικά η νεολαία έχει φύγει από αυτά τα μέρη. Είναι μια γενικότερη κατάσταση, μια κατάσταση που χρειάζεται πάρα πολύ κουβέντα να την κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο που γίνεται. Πρόσφατα έφυγε και η κόρη μου μέσα σε αυτούς τους 750.000 επιστήμονες νέους που έφυγαν στο εξωτερικό. Έφυγε και η κόρη μου η μεγάλη, πήγε για αναζήτηση καλύτερης ελπίδας. Εκεί έχουμε φτάσει τα πράγματα, κύριε Καζάκη. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση της απελευθέρωσης της Ελλάδας σήμερα είναι υπόθεση των γονιών. Όπως είναι τα λέτε. Και κύρια υπόθεση των πατεράδων και των μανάδων. Όπως τα λέτε. Βαρύ το φορτίο. Και δεν ξέρω σήμερα, κύριε Καζάκη, ειλικρινά σας μιλάω, σαν πατέρα σας γονιός, αν αυτοί οι γονείς της δικιάς μου ηλικίας, της δικιάς σας ηλικίας, μπορούν να σηκώσουν αυτό το φορτίο που σήκωσαν οι δικοί μας οι πατεράδες. Και μας έδωσαν και μας παραχώρησαν αυτή την ωραία πατρίδα. Λυπάμαι που το λέω. Έχετε δίκιο, αλλά η διαφορά την κάνουν ακόμη και οι λίγοι. Ετούτος ο τόπος έγραψε ιστορία, και όχι ιστορία εθνική μόνο, αλλά παγκόσμια ιστορία, με Θερμοπύλες και 300 που κρατούσαν τις Θερμοπύλες. Με το Χάνι της Γραβιάς που είναι λίγο πάνω από εσάς. Έτσι ακριβώς. Πόσοι ήταν, δεν ήταν πάνω από 100. Έτσι. Με 100 πρώτους που ξεκινήσαν στο Μοριά την Επανάσταση, όταν όλοι οι προύχοντες ζητάγανε εγγυήσεις από τις μεγάλες δυνάμεις. Τον Απρίλιο, γίνονται τα μεγάλα τον Απρίλιο ξεκίνησε η Επανάσταση από την Άμφισσα του 1821. Εδώ βεβαίως πρώτο ξεκίνησε. Με 100 όνομά τους, όπως λέγανε τότε. Μάλιστα. Πολύ σοβαρά, πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο χρέος, διότι αυτή η κληρονομιά μας βαραίνει. Έτσι. Έτσι. Θέλω να πιστεύω, κύριε Καζάκη, ότι έστω και την ίστατη στιγμή ο Έλληνας θα βρει την πορεία του. Έστω και την τελευταία στιγμή. Είμαι πεισμένος ακράδαντα γι' αυτό. Μακάρι. Μακάρι πραγματικά, και αύριο μεθαύριο να είμαστε εδώ πάλι να μιλάμε για άλλα πράγματα. Και όχι βεβαίως, για αυτά τα βεβαίως πράγματα, τα έσχη. Να μιλάμε για ωραία πράγματα. Έτσι. Για το πώς θα ευημερίσουμε σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτή την πατρίδα. Τα έχει όλα, κύριε Καζάκη.
Δεν μας λείπει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Όχι, τη ζηλεύουνε, τη ζηλεύουνε. Αυτό το οικόπεδο είναι γωνία και το ζηλεύουνε πολύ. Και έχουμε κρατήσει παρίες. Παρίες έχουμε κρατήσει. Αυτή είναι η ευχή και η κατάρα που μας δώσαν οι πρόγονοι. Ευχή γιατί μας δώσανε σαν πατρίδα μία από τις πιο αξιοζήλευτες περιοχές του πλανήτη. Και κατάρα γιατί πρέπει να υπεραμεινόμεθα πατρίου εδάφους πάντα για να την έχουμε αυτή την πατρίδα. Έτσι. Έτσι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και έφτασα στο σημείο να ακούω στις ειδήσεις εχθές ότι στο Αιγαίο δεν πετάει ούτε πουλί, λέει, χωρίς την άδειά μας οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι? Φυσικά, φυσικά. Αφού τους το επιτρέπουμε. Και δεν μιλάει κανένας. Λαός, δεν μιλάει κανένας. Μόνο φοράμε στολές. Και γαλόνια. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Βεβαίως, καταλαβαίνω απόλυτα. Λυπάμαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας αποδεσμεύσω. Και ξέρω ότι έχετε δουλειά. Ευχαριστώ. Θα... Και περιμένω όλους αυτό θέλω να σας πω. Και τις φίλες επάνω στο Μαυρολιθάρι. Έτσι, θα πρέπει να τιμήσουμε την παρουσία σας άπαντες όλοι εδώ από τη Φωκίδα, από το Δήμο Δελφών, την αυριανή σας παρουσία στο Μαυρολιθάρι, στον ξενώνα Μαυρολιθάρι, της κοινότητας Μαυρολιθαρίου. Αύριο Σάββατο 16 Ιουνίου 7.30 ώρα το απόγευμα, όπου θα μιλήσετε σε μια ανοιχτή ομιλία, έτσι, με πολύ σοβαρά, βασικά, πολύ σοβαρά θέματα. Βασικά. Βεβαίως, πολύ σοβαρά θέματα. Ένα θέμα που είναι η ερήμωση αυτής της περιοχής, της πανέμορφης περιοχής, την ξέρετε, την έχετε γνωρίσει, την έχετε περπατήσει. Βεβαίως, πολλές φορές. Ελβετία και τι είναι. Ακριβώς, είναι η Ελβετία της Ελλάδος. Έτσι. Την έχουν χαρακτηρίσει το 19ο αιώνα Ελβετία της Ελλάδος. Και όμως είναι στην κατάσταση που είδατε. Εποχής. Τι να πούμε τώρα. Το αυτονόητο είναι ζητούμενο σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου. Να είστε καλά. Αντίο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, πρόεδρο του ΕΠΑΜ, οικονομολόγο, ΕΠΑΜ ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μου.